Τα μουσικοθεατρικά βραβεία Τόνι απονεμήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Την παράσταση όμως την απονομή δεν έκλεψαν οι βραβευθέντες, αλλά ο διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος με μια πασίγνωστη σόκινγκ φράση επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. I'm gonna say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump. It's fuck Trump. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό που παρακολουθούσε την απονομή των βραβείων Τόνι στο Radio City της Νέας Υόρκης. Η 72η απονομή των βραβείων, που θεωρούνται τα Όσκαρ του θεάτρου, δεν έκρυβε πολλές εκπλήξεις. Θριάμβευσε όμως το Βρετανικό θέατρο, καθώς η παράσταση «Ο Χάρι Πότερ και το καταραμένο παιδί», που μεταφέρθηκε από το Λονδίνο στο Broadway, απέσπασε 6 βραβεία. Ο Αμερικανο-Βρετανός Άντριου Γκάρφιλντ βραβεύθηκε για την ερμηνεία του στο έργο «Angels in America», ενώ η επίσης Βρετανίδα ηθοποιός Γκλέντα Τζάκσον για την ερμηνεία της στις «Τρεις ψηλές γυναίκες» του Έντουαρτ Άλμπι. What a thrill to be in the same house as those amazing children, weren't they marvelous? Μαθητές από το τμήμα θεάτρου του σχολείου στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, όπου τον περασμένο Φεβρουάριο σκοτώθηκαν 17 παιδιά από έναν 19χρονο ελεύθερο σκοπευτή, συγκίνησαν με την εμφάνισή τους υπό το βλέμμα της καθηγήτριάς τους, που τότε είχε σώσει 65 παιδιά, κρύβοντάς τα στις ντουλάπες μιας αίθουσας. Βραβείο Τόνι και για τον θρυλικό Bruce Springsteen για την παρουσία του στην θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης, όπου ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τελευταίο δελτίο της ημέρας στις 11 στην ΕΡΤ 2 με την Ελένη Χρονά. Εδώ ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.